Είναι τώρα ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ, ο κύριος Μάρκελος. Καλημέρα, κύριε Μάρκελ. Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη, τι κάνετε? Προσπαθούμε. Τι έγινε, για πείτε μας. Ο πατέρας είπε ότι. Το πληροφορήθηκα το γεγονός. Λυπούμε προσωπικά, δεν το συζητήσω. Όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η οικογένεια του ΚΤΕΛ. Επικοινώνησα εγώ με τον οδηγό, ο οποίος ζητάει συγγνώμη κι αυτός. Ναι. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη εγώ προσωπικά από το παιδί και από τους γονείς του παιδιού. Ναι. Για αυτό το γεγονός. Ναι. Είναι όντως γεγονός έτσι ακριβώς όπως το κατακέλει ο πατέρας. Α, τον κατέβασε τον παγάσας, ε? Τον κατέβασε, ναι, όπως τον κατέβασε. Και τον ρωτάω, αυτό πήρα τηλέφωνο, τον πληροφορήθηκα και το παίρνω πρωί τηλέφωνο, του λέω τι συνέβη. Μου λέει, πρόεδρε μου, κόλλησε το μυαλό. Από εκεί και πέρα του λέω, τι να σου πω. Έχω καλέσει τον πατέρα για να το διευθετήσουμε το θέμα. Όχι, το είπε ο πατέρας, το αναγνώρισε ότι πράγματι του φερθήκατε καλά και κανένας και άλλοι οδηγοί τον πήραν τηλέφωνο. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, να ρωτήσω κάτι, κύριε Μάρκελ. Αυτά τα θέλουν ιδιωτικά, ε. Ναι. Και τι τώρα, ο άλλος, ας πούμε, του κάνει έλεγχο τα αφεντικό, αν πάρει το 1 ευρώ και κατεβάει το πιτσιρικά κάτω. Αυτό που με λυπεί πραγματικά είναι ότι ο συγκεκριμένος είναι και μέτοχος, κύριε Καμπουράκη. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ναι. Και δεν είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν πρόβλημα. Γιατί εμείς μεταφέρουμε 3.000 παιδιά την ημέρα. Είναι ένα μεμονωμένο ατυχές περιστατικό. Ωραία, πείτε μου κάτι. Το οποίο δεν θέλουμε καν να το σκέφτομαι μέσα από όλη αυτή την ντροπή. Αισθάνομαι ντροπή. Να κατεβάσουμε ένα παιδάκι κάτω 9 χρονών. Ναι. Δηλαδή, ο Μιγιά ήταν τύχαινε κάτι στο παιδί, ποιος θα απολογεί το και τι θα γινόταν. Αν πάθαινε κάτι το παιδί, μα τι λέτε τώρα, να σας πω κάτι, δύο λεπτά. Το καθεστώς ποιο είναι? Το παιδί παίρνει κάθε μέρα το ΚΤΕΛ και πάει στο σχολείο, γιατί είναι 6 χιλιόμετρα το σπίτι από το σχολείο, και γυρίζει στο σπίτι του. Έχει μια ταυτότητα, τους δίνει μια ταυτότητα που την επιδεικνύει και δεν πληρώνει, σωστά? Ναι. Οι ταυτότητες αυτές, εξ όσων έχω καταλάβει, δεν έχουν ακόμα τυπωθεί από το Υπουργείο. Περιμένουν, δηλαδή, από μέρα σε μέρα. Δεν τυπώνονται από το Υπουργείο, τυπώνονται από τα σχολεία. Από τα σχολεία. Και σφραγίζονται τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ. Ωραία. Απλά επειδή είναι ακόμα, δεν έχουν εκδοθεί αυτά τα ειδικά μαθητικά δελτία τα λεγόμενα. Μάλιστα. Αλλά πέρα από αυτό δεν έχει να κάνει. Εμείς από την πρώτη στιγμή. Μα το παιδί αυτό δεν το ξέρατε. Δηλαδή πηγαίνω, έρχεται τώρα χωρίς ταυτότητα, αφού είναι μαθητής, τον ξέρω. Όλα τα παιδιά πηγαίνουν έρχονται χωρίς ταυτότητα μέχρι να προμηθευτούν την ταυτότητα. Το θέμα είναι κάτι το οποίο μας λυπεί όλους. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τον οδηγό. Καμία. Όχι, δεν υπάρχει δικαιολογία για τον οδηγό. Καμία. Ξέρεις τι. Απολύτως καμία δικαιολογία. 10 χρονών το κέρδο, το κέρδο του τρελαίνει. Το κέρδο των ιδιωτών. Το κέρδο τον τρελαίνει. Τον τρελαίνει το κέρδο. Τον τρελαίνει. Έστω και για ένα ευρώ σου λέει ότι θα γίνει εδώ, θα πατήσει, θα γεμίσουμε κτλ. Και τρελαίνεται και κατεβάζει το παιδάκι κάτω. Είναι βλακία. Εντάξει, κύριε Μάρκελ, εσείς μια χαρά τα λέτε. Κανονίστε το εκεί πέρα. Μιλήστε και με τον πατέρα. Ευχαριστούμε πολύ.